Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Στην οδό Κοραή ο κόσμος πίνει ανέμελο στον καφέ του. Ωστόσο, ακριβώς εδώ δίπλα μας υπάρχει ένας χώρος ιστορικής μνήμης που έχει να κάνει με την κατοχή. Με τη βοήθεια του Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου και συγγραφέα Πάνο Αμυρά, θα πάμε σε αυτό το ταξίδι στον χρόνο. Καλημέρα Γιώργο. Πράγματι η Αθήνα έχει σε κάθε γωνία της πολλές ιστορίες και πολλά μυστικά να μας διηγηθεί για την περίοδο της κατοχής και του έπους της Αλβανίας βέβαια. Ο κόσμος όμως δεν τα γνωρίζει. Γι' αυτό είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε χώρους και κτίρια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κατεβαίνοντας τα υπόγεια κρατητήρια της Κομμαντατούρ, ο χρόνος σταματάει. Το αίμα παγώνει, η σκέψη ταξιδεύει στον εφιάλτη της κατοχής και ο τρόμος για όσα έζησαν οι κρατούμενοι στα κελιά του μαρτυρίου σε στοιχιώνει για πάντα. Στο υπόγειο που βρισκόμαστε, και το πρώτο υπόγειο και το δεύτερο υπόγειο, ήταν για αντιεροπορικά καταφύγια. Και βεβαίως οι Ναζί αμέσως το μετέτρεψαν σε κελιά και σε αίθουσες βασανιστήριων. Αυτή είναι η αυθεντική σβάστικα του κτηρίου που κυμάτισε στην οροφή του και ευτυχώς την βρήκαν οι σύμμαχοι και οι Έλληνες μετά την απελευθέρωση και παραμένει εδώ για να μας θυμίζει τα εγκλήματα που έγιναν στο όνομα της ναζιστικής ιδεολογίας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η Κομμανταντούρ λειτουργούσε ουσιαστικά ως τμήμα μεταγωγών. Οι συλληφθέντες οδηγούνταν εδώ για τις πρώτες ανακρίσεις πριν οδηγηθούν είτε στις φυλακές Χαϊδαρίου, είτε στις φυλακές Αβέροφ, είτε ακόμα στην Κεσαριανή για εκτέλεση. Βλέπουμε, για παράδειγμα, μία επιστολή ενός προς τον Μιχάλη που του ζητάει να βρει ένα δικηγόρο για να δει τι θα κάνει. Δεν έφτασε ποτέ στο φίλο του Μιχάλη αυτή η επιστολή, δεν ξέρουμε και την τύχη του συγκεκριμένου πατριώτη. Προχωράμε να δούμε κάποια από τα κυδογραφήματα τα οποία υπάρχουν εδώ στα κρατητήρια. Δέλτα Μωραΐτης, 24 ώρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, μόνο μυρίζοντας για σεμί. Μαυρίκιος Μαλεύρης, τελειόφυτος ιατρικής, αδίκως φυλακιστής, μαρτύρια ιεράς εξετάσεως. Κύριε Αμυρά. Είσοδος 15-12-1942, έξοδος 10-1-1943, δια Αβέροφ. Κρατούμε ως όμηρος συγκλονιστικές επιγραφές στους στίχους της Κομμανταντούρ. Πάμε να μπούμε στα κελιά. Έχουμε δει καραβάκια, έχουμε δει σημαίες, ελληνικές, αγγλικές, προσωπογραφίες. Έχουμε δει ακόμα να γράφουν και μουσική νότες. Οι συγκλονιστικές ιστορίες, δραματικές στιγμές για μια εποχή εγκληματική που βίωσε ο ελληνικός λαός την περίοδο της κατοχής. Ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Το κουβάρι αυτής της ζωφερής περίοδου άρχισε να ξετυλίγεται στις 26 Οκτωβρίου του 1940 στην Ιταλική πρεσβεία σε μια δεξίωση παροδία στάχτη στα μάτια των Ελλήνων με αφορμή την όπερα Butterfly στο Εθνικό Θέατρο. Την ώρα που ο Μπενίτο Μουσολίνι έστελνε τελεσίγραφο πολέμου προς την Ελλάδα, ο Ιταλός πρέσβης Εμμανουέλε Γκράτσι έκοβε την τούρτα που έγραφε «Viva la Grecia». Επρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση παραπλάνησης της Ιταλίας, καθώς ήδη είχε ετοιμάσει το τελεσίγραφο για την κήρυξη πολέμου. Όμως ήθελαν να καθησυχάσουν την αθηναϊκή ελίτ με αυτή την δεξίωση, προσκαλώντας μάλιστα και το γιο του μουσουργού Πουτσίνι που έγραψε την όπερα της Madame Butterfly. Και λίγα 24 ώρα μετά, μόλις 36 ώρες ουσιαστικά, κηρύχθηκε ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Μεταδίδομαι το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Μπήκαν στη πόλη
Με την έναρξη του πολέμου, η έδρα της κυβέρνησης, του βασιλέως και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης μεταφέρθηκε εδώ, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Από τις αίθουσες του ξενοδοχείου, το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, εκδόθηκε και το πρώτο ανακοινωθέν. Ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Με τη γερμανική κατοχή, το Μεγάλη Βρετάνια πέρασε στα χέρια της Wehrmacht, έγινε το αρχηγείο του γερμανικού στρατού και εδώ φιλοξενούνταν οι επίσημοι προσκεκλημένοι των Ναζί. Οδός Πανεπιστημίου, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας. Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της πρωτεύουσας. Χιλιάδες άνθρωποι περνάνε καθημερινά. Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουν ότι εδώ, ακριβώς σε αυτό το κτίριο, ήταν η διοίκησή των Γερμανών τα χρόνια της κατοχής. Το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, χαρακτηριστικό δείγμα της σχολής Art Deco, επιτάχθηκε από τους Ναζί και μετατράπηκε στο αρχηγείο της γερμανικής διοίκησης. Ενώ μεταξύ του κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και της Αθηναϊκής Λέσχης απέναντι υπήρχε μια ξύλινη γέφυρα ώστε οι Ναζί να μπορούν να πηγαίνουν από τα γραφεία τους στα σαλόνια της Αθηναϊκής Λέσχης για να φάνε χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να δεχθούν κάποια αδέσποτη σφαίρα από αντιστασιακούς. Εδώ που βλέπουμε το θέατρο Αλίκη ήταν κάποτε το καμπαρέ Μαξίν. Στο Μαξίν πηγαίνανε οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της Wehrmacht για να διασκεδάσουν, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας τόπος συνάντησης με μαυραγωρίτες, με δοσύλλογους για να συλλέξουν πληροφορίες. Εάν συγκρίνει κανείς το μέγεθος του κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ιταλικού Φρουραρχείου ακριβώς απέναντι, καταλαβαίνει κανείς ότι το πραγματικό αφεντικό και η στιγμή στην κατοχή ήταν οι Ναζί. Στην οδό Μέρκελ